υπήρξε ενεργοποίηση και πρόσκληση από τους διευθυντές των τριών γυμνασίων, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου γυμνασίου, έτσι ώστε να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και να, το οποίο δυστυχώς ταλανίζει και την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς. Τους εκπαιδευτικούς θα έλεγα περισσότερο, γιατί έχουν πολύ περισσότερο εκπαιδευτικό έργο να παράγουν και θεωρούνται υπεύθυνοι για καταστάσεις και σημειολογία συμπεριφορών για τις οποίες δεν είναι, επειδή ακριβώς η επιθετική πλέον συμπεριφορά και τα φαινόμενα bullying εμφανίζονται μέσα στο σχολείο και ωστόσο δεν πάβει να είναι ένας αντικατοπτρισμός στο σύνολό τους οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων και όχι τόσο σχολικών. Παρ' όλα αυτά η εκπαιδευτική η κοινωνία έχει την απαίτηση, συναισθηματικά τουλάχιστον, να προβαίνουν σε διορθώσεις των προβλημάτων αυτών οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν του ρόλου του εκπαιδευτικού, έτσι, πολύ πιο μακριά δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο για αυτούς, τους έχει προσθέσει ένα επίπονο και τεράστιο έργο, στο οποίο εάν δεν βοηθήσει η ελληνική οικογένεια στη λύση του προβλήματος και δεν συνεργαστεί άμεσα με το σχολείο, με τους κοινωνικούς και δημοτικούς φορείς και με άλλους κρατικούς φορείς, δεν μπορεί να λυθεί. Είναι ένα πρόβλημα πολυδιάστατο, το οποίο έχει έναρξη, κοινωνιογενή φαινόμενα, το διαδίκτυο, αλλά και την κρίση την οποία υφίσταται η ίδια η οικογένεια. Ιδιαίτερα μετά τον COVID. Έτσι. Πολύ δύσκολο αυτό που μας περιγράψατε να αντιμετωπίσουν μόνοι τους οι καθηγητές. Μήπως μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εξέλιξη των σχολείων μέσα με ψυχολόγους και με ανθρώπους που γνωρίζουν τέτοια πράγματα? Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια μεταξέλιξη όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να μπουν συστηματικά και μόνιμα ειδικότητες κοινωνιολόγοι, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι μέσα στα σχολεία, οι οποίοι σε συνεργασία άμεση όμως, γιατί χωρίς τη συνεργασία των εκπαιδευτικών αυτές οι ειδικότητες θα βρίσκονται για πάντα με το ένα πόδι. Ο εκπαιδευτικός είναι ο σύντροφος του παιδιού και είναι αυτός ο οποίος θα ενημερώσει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, γιατί στην κυριολεξία σπουδάζει μαζί με το παιδί την γνώση. Θα ενημερώσει τις ειδικότητες και θα συνεργαστεί μαζί τους για να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ξαναλέω όμως ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκτός της στελέχωσης των σχολείων με ειδικότητες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο ακούει σε δύο λέξεις. Αποδοχή της οικογένειας. Έτσι. Αποδοχή του θέματος και του προβλήματος και των συμπεριφορών των παιδιών, τόσο των θητών όσο και των θυμάτων, στις περιπτώσεις του εκφοβισμού, από την ίδια την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός. Αιτιογόνος και καταλυτικός. Να είστε καλά. Πράγματι πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση και εγώ θέλω να συγχαρώ τους διευθυντές των τριών σχολείων για αυτή την πρωτοβουλία που πήραν. Εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς, οικογένεια θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το οποίο τίνει να γίνει μάστιγα, δεδομένου ότι καθημερινά στα δελτία ειδήσεων έχουμε πάντα μια είδηση εκφοβισμού και βίας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπορεί αυτό να θεραπευτεί εάν, όπως προείπα, οικογένεια και εκπαιδευτική κοινότητα ενωθούν απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Ναυπακτίας και σε ό,τι με αφορά ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, θα είμαστε μάλλον πάντα δίπλα και στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Είναι πολύ βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει εμφανιστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η πολιτεία έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει νομοθετήσει πριν από 20-25 χρόνια, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς στα χέρια μας τα αντίστοιχα εργαλεία, όχι μόνο να το αντιμετωπίζουμε και να προλαμβάνουμε καταστάσεις, αλλά να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα αίτια τα οποία οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα. Όντως είναι ένα θέμα, τουλάχιστον στον χώρο της Ελλάδος, όπου καθημερινά σε ρεπορτάζ, σε ειδήσεις, όλοι βλέπουμε και διαβάζουμε περιπτώσεις. Και μέσα από τα σχολεία, που είναι ο συνδετικός κρίκος
με τα παιδιά και την οικογένεια και την κοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Του κλεισίματος ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Τρίτου Γυμνασίου, το οποίο είχε να κάνει με τον εκφοβισμό. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια το σχολείο να έχει αλλάξει τελείως μορφή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και να αντιμετωπίζει προκλήσεις και προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε συναντήσει, τουλάχιστον οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί τα προηγούμενα χρόνια. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα προβλήματα, εκπαιδευτικοί από το Τρίτο Γυμνάσιο Ναυπάκτου πήραν μέρος σε προγράμματα Erasmus στο εξωτερικό και η επιμόρφωση αυτή την οποία δέχτηκαν, η διάχυση των αποτελεσμάτων αυτής της επιμόρφωσης καταλήγει στη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία έχει σαν σκοπό τις γνώσεις τις οποίες πήραν και τις εμπειρίες από αυτή την παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων να διαχυθούν προς μαθητές, κυρίως προς γονείς, προς οικογένειες και προς άλλους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων της πόλης μας. Ευχαριστώ. Πρώτου, δεύτερου και τρίτου της πόλης μας για την εντόπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, ενός φαινομένου πολυδιάστατου και δυναμικά εξελισσόμενου. Σαν εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να παίξουμε πολλούς ρόλους για τους οποίους θα πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουμε, να επιμορφωθούμε, να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και την κοινότητά μας στην εκπαιδευτική. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην επιστημονική κοινότητα για να τεκμηριώσουμε θέσεις και να αποκτήσουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Στο τέλος της ημέρας, στον αναστοχασμό κάθε φορά, οι εκπαιδευτικοί καταλήγουμε ότι μόνο με τη συνεργασία της οικογένειας μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Θεωρώ το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας είναι πολύ επίκαιρο και πραγματικά χρήσιμο για την πόλη μας και για την εκπαιδευτική κοινότητα.